Είναι Τρίτη 15 Μαρτίου και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Άξιον στις 7.30 κυρίες που κατάφεραν να περάσουν τα σύνορα και να εισέλθουν σε έδαφος της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας και τελούν υποκράτηση από τις αρχές της γειτονικής χώρας. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τα Σκόπια επαναπροώθησαν μέρος αυτών, ενώ σύμφωνα με σκοπιανές πηγές, το βράδυ της Δευτέρας προς Τρίτη επέστρεψαν στην Ελλάδα ήδη 800 άτομα από τα 1.400 που είχαν καταφέρει να περάσουν στο έδαφος των Σκοπίων, άγνωστο με ποιον τρόπο. Η ελληνική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι σε συνομιλίες που είχε δεν έχει εικόνα για το τι έχει γίνει. Το πρωί της Τρίτης, το Reuters κάνει λόγο για επιστροφή 600 ατόμων, επικαλούμενο ανώτατο αξιωματούχο των Σκοπίων, για τους οποίους πάντως η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει αίτημα επανεισδοχής. Η απελπισία τους οδήγησε να βρουν μια νέα δίωδο. Τις τελευταίες ώρες, αψηφώντας τους κινδύνους, εκατοντάδες πρόσφυγες διασχίζουν τους χυμάρους της ελληνοσκοπιανής μεθορίου. Κινούνται χέρι-χέρι και κρατιούνται από σκοινιά για να μην παρασυρθούν από τα ορμητικά νερά. Οι αρχές των Σκοπίων ανακοίνωσαν πως λαμβάνουν ήδη μέτρα επαναπροώθησης τους. Παράλληλα, συνέλαβαν δημοσιογράφους και φωτορεπόρτερ που πέρασαν σε σκοπιανό έδαφος καθώς κατέγραφαν τις εξελίξεις. Μόλις λίγες ώρες νωρίτερα είχε γίνει γνωστό πως τρεις πρόσφυγες που είχαν καταφέρει να περάσουν βρήκαν τραγικό θάνατο όταν παρασύρθηκαν από χύμαρο. Άλλοι 23 διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν προσωρινά σε κέντρο υποδοχής κοντά στη Γευγελή. Σε μια άλλη τραγωδία, 8 άτομα αγνοούνται στο Αιγαίο μετά από νέο ναυάγιο που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας ανοιχτά τη ΣΚΟ. 5 άτομα κατάφεραν να κολυμπήσουν ως τις ακτές του νησιού. Μετά από ένα πολύ δύσκολο Σαββατοκύριακο, οι συνθήκες στον καταβλισμό της Ιδωμένης είναι πλέον τραγικές. Μικροί και μεγάλοι αναγκάζονται όχι απλά να περπατούν, αλλά και να ζουν στα λασπόνερα. Τα προβλήματα έχουν πολλαπλασιαστεί, ενώ και οι ασθένειες καραδοκούν. Οι ασταμάτητες βροχοπτώσεις έχουν δυσκολέψει δραματικά την κατάσταση για τους πρόσφυγες. Οι γιατροί ανησυχούν έντονα, κυρίως για τα μικρά παιδιά, που αρρωσταίνουν διαρκώς με κρυολογήματα και γαστρεντερίτιδες, οι οποίες δεν μπορούν να ιαθούν υπό αυτές τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης. Τα παιδιά είναι το 1/3 των προσφύγων, που σε όλη τη χώρα πλέον φτάνουν τους 45.000. Εξ αυτών, 12.000 είναι στην Ιδωμένη, 11.000 στην Αττική, 12.000 στην υπόλοιπη υπηρωτική Ελλάδα και 10.000 στα νησιά. Και οι αφίξεις συνεχίζονται. Μάλιστα, σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, πάνω από 3 εκατομμύρια πρόσφυγες και μετανάστες περιμένουν στα τουρκικά παράλια μια ευκαιρία να περάσουν στην Ελλάδα. Λίγες μέρες πριν από την κρίσιμη σύνοδο κορυφή, η νομιμότητα της συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας για το προσφυγικό αμφισβητείται. Ο Ισπανός Υπουργός Εξωτερικών λέει ότι η συμφωνία που βρίσκεται στο τραπέζι είναι ενάντια στις διεθνείς συνθήκες, στη Σύμβαση της Γενέβης και στο άρθρο 78 της Ευρωπαϊκής Συνθήκης. Αυτό που η Ισπανία καταδικάζει συγκεκριμένα είναι η πιθανότητα μαζικών απελάσεων. Γεγονός είναι ότι όποιος φτάνει σε ευρωπαϊκό έδαφος έχει δικαίωμα ατομικής μεταχείρισης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορεί να υποβάλει αίτημα ασύλου και ότι αυτό το αίτημα εξετάζεται και στην περίπτωση που αυτό απορριφθεί έχει το δικαίωμα να ασκήσει έφεση. Σε αυτή την περίπτωση η επιστροφή αναστέλλεται. Από την πλευρά του, ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, μιλώντας στις Βρυξέλλες, τόνισε ότι η συμφωνία θα πρέπει να επανεξεταστεί. Ελπίζω ότι θα δοθεί ιδέουσα προσοχή στην ανεξάρτητη αξιολόγηση του γεγονότος ότι σίγουρα δεν θέλουμε να δούμε τυφλές και αθρώες επιστροφές και ότι αυτές οι πιθανές αναντιστοιχίες μεταξύ της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και πολιτικής θα αφαιρεθούν από τη συμφωνία και ότι θα έχουμε κάτι σε πλήρη συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και την νομοθεσία για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συναντηθούν στις Βρυξέλλες την Πέμπτη και την Παρασκευή να οριστικοποιήσουν τη συμφωνία. Ωστόσο, τα εμπόδια είναι πολλά, μεταξύ των οποίων και η στάση της Κύπρου, που αρνείται τις στενότερες σχέσεις με την Τουρκία αν δεν αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία. Για εγκληματική στάση απέναντι στους πρόσφυγες, καθώς ζωές τέθηκαν σε κίνδυνο, μίλησε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας σχετικά με την οργανωμένη κίνηση μαζικής φυγής προσφύγων από την Ιδωμένη και είσοδο στα Σκόπια. Τόνισε δε ότι η παραπληροφόρηση προς τους πρόσφυγες πρέπει να ελεγχθεί και έδειξε προς την πλευρά των ανθρωπιστικών οργανώσεων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός απίφθινε μήνυμα προς τους πρόσφυγες να φύγουν από την Ιδωμένη και να μεταβούν στα ανοιχτά κέντρα φιλοξενίας, υπογραμμίζοντας ότι αυτοί που έκλεισαν τον Βαλκανικό διάδρομο δεν θα τον ξανανοίξουν. Σε ό,τι αφορά τα Σκόπια, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα δεν θέλει να μετατρέψει ένα διεθνές πρόβλημα σε διασυνοριακό. Χθες είχαμε ένα απαράδεκτο γεγονός.
την ενθάρρυνση των ανθρώπων αυτών που με δική τους επιλογή, ακριβώς επειδή δέχονται μια διαρκή παραπληροφόρηση, μένουνε για μέρες σε συνθήκες άθλιες στην συνοριακή Μεθόριο. Την ενθάρρυνσή τους από αγνώστους, ενδεχομένως και από ομάδες που έχουν τον τίτλο των εθελοντών, την ενθάρρυνσή τους τόσο να παραμείνουν εκεί, παραπληροφορώντας τους με φυλάδια ότι αν προσέλθουν στα ανοιχτά κέντρα υποδοχής θα συλληφθούν, θα φυλακιστούν και θα απελαθούν, τόσο όμως και την ενθάρρυνσή τους να περπατήσουν μέσα σε αντίξωες συνθήκες με κίνδυνο, ιδίως για τα μικρά παιδιά, να χάσουν τη ζωή τους για να περάσουν τη Μεθόριο και να βρεθούν στην απέναντι πλευρά. Προσωπική μου εκτίμηση και εκτίμηση της κυβέρνησης είναι ότι αυτή η στάση, αυτή η συμπεριφορά είναι μια εγκληματική συμπεριφορά απέναντι σε ανθρώπους που αυτή τη στιγμή υφίστανται τεράστια ταλαιπωρία και είναι απροστάτευτοι. Και αυτή η εγκληματική συμπεριφορά πρέπει να σταματήσει. Απευθύνουμε λοιπόν έκκληση τόσο στους πρόσφυγες που βρίσκονται στην Ιδωμένη να εγκαταλείψουν την επίμονη προσπάθεια να μένουν στην περιοχή, διότι οι μονομερείς ενέργειες χωρών της Βαλκανικής διαδρομής δεν έγιναν τυχαία και η εκτίμησή μας είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση αυτοί που έκλεισαν τον δρόμο να τον ξανανοίξουν. Απευθύνουμε λοιπόν έκκληση να βρεθούν στα κέντρα υποδοχής που η ελληνική κυβέρνηση έχει δημιουργήσει για αυτούς, σε ανθρώπινες συνθήκες, και από εκεί και πέρα να δουλέψουμε όλοι μαζί για την επιτάχυνση της διαδικασίας της νόμιμης μετάβασής τους στην Ευρώπη, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου επιθυμούν να πάνε, μέσα από την επιτάχυνση της διαδικασίας της μετεγκατάστασης, του relocation. Και ταυτόχρονα απευθύνουμε έκκληση σε μη κυβερνητικές οργανώσεις να ελέγξουν αυτή την μετάδοση της παραπληροφόρησης και να σταματήσει αυτό το παιχνίδι με ανθρώπινες ζωές. Με ανθρώπους απροστάτευτους και κατατρεγμένους δεν μπορεί να παίζουν. Αυτή είναι μια εγκληματική συμπεριφορά που πρέπει άμεσα να σταματήσει. Και η έκκληση αυτή απευθύνεται κυρίως προς την ύπατη αρμοστία και σε διεθνείς οργανώσεις, διότι εδώ υπάρχει ευθύνη η οποία πρέπει να καταλογιστεί. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή τον έλεγχο της πληροφόρησης να τον έχουν παραοργανώσεις με τον μανδύα των μη κυβερνητικών οργανώσεων που κατευθύνουν τους ανθρώπους αυτούς σε συνθήκες περαιτέρω εκμετάλλευσης. Αρκετή εκμετάλλευση έχουν υποστεί. Αυτή η εγκληματική συμπεριφορά πρέπει να σταματήσει. Να μείνουμε στο προσφυγικό και να πάμε στη συνέντευξη που παραχώρησε ο αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας Πελοπίδας Καλλύρης στον Νίκο Νικολόπουλο. Ο κ. Καλλύρης μίλησε για τις δραματικές εξελίξεις και τις επιπτώσεις που αναμένεται να έχουν στην τουριστική κίνηση της Κορινθίας οι εξελίξεις γύρω από το προσφυγικό. Παράλληλα, επανέφερε το αίτημα της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας για την παραχώρηση του στρατοπέδου για τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Καταρχάς, είμαστε όλοι άνθρωποι. Και βλέπουμε αυτό το οποίο ζουν οι πρόσφυγες στην Ιδωμένη, χωρίς να υπάρχει κράτος, σε μια άθλια κατάσταση, ειδικά τώρα που ο Μάρτης έχει και δύσκολες μέρες με πολλές βροχοπτώσεις. Πραγματικά άνθρωποι είναι και πρέπει να τους παρασταθούμε, έστω και αν έχουν γίνει λάθη πολιτικής στο πώς έρχονται οι πρόσφυγες στη χώρα μας. Μια και η Ευρώπη κλείνοντας τα σύνορα δημιούργησε τεράστια προβλήματα στη χώρα μας. Θα πρέπει να κάνουμε μια γενικότερη πολιτική και να δούμε πραγματικά πώς μπορούμε αυτούς τους ανθρώπους να βελτιώσουμε τις συνθήκες ζωής τους, γιατί πάνω απ' όλα είμαστε άνθρωποι και πρέπει να τους δούμε ως συνανθρώπους μας, γιατί και οι Έλληνες κάποτε πήγαν πρόσφυγες στο εξωτερικό και έτσι πρέπει να δούμε τα πράγματα. Άλλο βέβαια οι πρόσφυγες και άλλο οι παράνομοι μετανάστες, έτσι, γιατί εδώ έχουμε δύο διαφορετικά πράγματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε και θα πρέπει να τα δούμε το πώς λειτουργούν σε μια ευνομούμενη χώρα, έτσι. Και εμείς εδώ στην Κόρινθο έχουμε πει ότι θα μπορούσαν, δεν μπορούμε να έχουμε ένα στρατόπεδο ανενεργό μέσα στον ιστό της πόλης και να είναι κέντρο φύλαξης μεταναστών. Θα μπορούσαν να δημιουργηθούν άλλοι χώροι σε άλλα σημεία που θα πρέπει να προβλέψει σήμερα η κυβέρνηση και το κράτος, ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες των ανθρώπων αυτών. Και μάλιστα να μην είναι μια υγειονομική βόμβα αυτοί οι άνθρωποι, να τους παρέχονται πραγματικά υπηρεσίες.
Εμείς έχουμε κατ' επανάληψη θέσει την άποψή μας στην κυβέρνηση και στους τοπικούς βουλευτές ότι θα πρέπει το χώρος του στρατοπέδου να γίνουν η μετεγκατάσταση της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, να πάνε οι υπηρεσίες του Δήμου, να πάνε οι διευθύνσεις αστυνομίας και της πυροσβεστικής, να δημιουργηθούν χώροι πρασίνου και βέβαια να αποδοθεί στους πολίτες. Είναι μέσα στον ιστό της πόλης και εμείς σαν Περιφερειακή Ενότητα έχουμε πει και ο Περιφερειάρχης να δώσουμε και αντισταθμιστικά ή να κάνουμε μια συμφωνία με το Ταμείο Εθνικής Άμυνας το πώς μπορεί να παραχωρηθεί αυτός ο χώρος. Δεν μπορεί σήμερα οι δημόσιες υπηρεσίες να πληρώνουν υπέρογκα ενίκια, τα οποία ετησίως μπορεί να φτάνουν και τις 300.000 ευρώ χοντρά, χοντρικά σας λέω περίπου, αλλά και να μην αποδοθεί αυτός ο χώρος στους κορίθιους που ανήκει. Είχαμε διαφωνίες βέβαια με την κατάσταση ή το κλείσιμο του στρατοπέδου, αλλά δυστυχώς αυτό έγινε, είναι μια πραγματικότητα. Άρα πρέπει να δούμε τι γίνεται από εδώ και πέρα. Εμείς έχουμε κάνει μια προσπάθεια με τον Περιφερειάρχη, μια και ναυάγησε το θέμα της Ποσειδονίας, στο να μετεγκατασταθεί η Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, με το ΣΔΙΤ το οποίο καταργήθηκε τότε στο παρελθόν επί νομαρχίας, να δούμε αυτούς τους χώρους πραγματικά και να δρομολογήσουμε τις εξελίξεις έτσι ώστε να είναι προς όφελος των πολιτών και των Κορίνθιων πολιτών, οι οποίοι το έχουν μεγάλη ανάγκη, μια και χώρους πρασίνου μέσα στην Κόρινθο δεν έχουν. Για το ίδιο θέμα, ο κύριος Πετρίτσης αναφέρθηκε και στις εξελίξεις που έχουν προκύψει τα τελευταία 24 ώρα με τη μεταφορά προσφύγων σε ξενοδοχειακές μονάδες της Κορινθίας και ειδικότερα του Λουτρακίου. Όπως είπε, αυτές οι ενέργειες θα πλήξουν τον τουρισμό της περιοχής και στέλνουν δυσάρεστα προβλήματα για το Λουτράκι εν ώψη του καλοκαιριού. Επειδή ήμουν αυτές τις λίγες μέρες στο εξωτερικό, δεν είχα πάρα πολύ μεγάλη εικόνα. Ενημερώθηκα τηλεφωνικά ότι πραγματικά από κάποιους γνωστούς μου ανθρώπους ότι όντως το ξενοδοχείο στον Ιστμό έχει πλέον πρόσφυγες. Στεγάσεις πρόσφυγες. Συζητιέται και ακούγεται έντονα ότι πιθανόν και άλλα ξενοδοχεία τα οποία είναι, ανήκουν στις τράπεζες πλέον και τα έχουν χάσει ουσιαστικά οι διοκτήτες τους, να γεμίσουν και αυτά με πρόσφυγες. Καταλαβαίνετε ότι εμείς καταλαβαίνουμε και συμπαραστηκόμαστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν πραγματικά μεγάλη ανάγκη, αλλά καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να γίνει με αυτόν τον τρόπο σε μια τουριστική περίοδος, μια τουριστική πόλη όπως είναι το Λουτράκι, να κατακλειστεί από πρόσφυγες μετανάστες. Δηλαδή, να διοχετευτούν σε μέρη τα οποία πραγματικά δεν έχουν τέτοιου είδους επιπτώσεις, θα έλεγα ότι είναι πιο λογικό. Αλλά να σας πω κάτι άλλο, πρόσφατη πολιτική πλέον της κυβερνήσεως, και πραγματικά το λέω και επειδή ερχόμενος στην προηγούμενη συζήτηση, ειλικρινά, όλος ο κόσμος του τουρισμού είναι πραγματικά πάρα πολύ θυμωμένος, θα έλεγα, με την κυβέρνηση, με την κυβερνητική πολιτική σε αυτόν τον τομέα. Δεν υπάρχει μια ξεκάθαρη πολιτική πού θα στεγαστούν, τι θα γίνει, πώς θα μετεγκατασταθούν, πώς θα επαναπροωθηθούν στην Τουρκία. Ένα πραγματικά αλλαλούν σε αυτή τη διαδικασία και ξαφνικά χωρίς καμία γνώση της τοπικής κοινωνίας ήρθαν σε ξενοδοχεία του Λουτρακίου. Θα έρθουν σε ξενοδοχεία του Λουτρακίου, μπορεί να έρθουν και σε ξενοδοχεία της Κορίνθου. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Μπορεί να έρθουν και σε ξενοδοχεία του Ψιλοκάστρου και άλλων περιοχών. Δεν ξέρει κανένας αρμόδιος τέλος πάντων που ανήκει. Δουλεύουν αυτό το Δήμο, ο Δήμαρχος Παναμοσχάρη. Έχω την γνώμη ότι ούτε ο Δήμαρχος πιθανό να ξέρει τι γίνεται με αυτή την περίπτωση. Δεν έχω μιλήσει μαζί του, αλλά νομίζω ότι δεν ξέρει κανένας. Εδώ ο Περιφερειάρχης δεν έχει καμία εικόνα. Δεν ήταν πρέπει ότι εμείς προτιθέμεθα να στεγάσουμε κάποιους ανθρώπους σε αυτή την περιοχή σε λίγες μήνες, σε δύο μήνες. Γιατί μην νομίζει κανένας ότι θα είναι αυτό για μια εβδομάδα, δέκα μέρες. Αυτό θα μείνει και θα μείνει για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, από ό,τι εκτιμώ. Φανταστείτε την εικόνα ενός τουρίστα. Δεν είναι η καλύτερη δυνατή εικόνα για έναν ξένο ο οποίος θέλει να έρθει να κάνει τις διακοπές του, να ξεκουραστεί μια εβδομάδα. Γιατί ξέρετε, ο χρόνος των διακοπών πλέον, και όχι μόνο των Ελλήνων, αλλά και των Ευρωπαίων, έχει περιοριστεί. Η οικονομική κρίση δεν είναι μόνο δικό μας φαινόμενο, εμάς είναι εντονότερο. Αλλά και οι Ευρωπαίοι δεν έχουν και τις μέρες που κάναν διακοπών, θέλουν τον αριθμό ημερών που κάναν διακοπών. Θέλουν να περιορίσουν και να έχουν ένα ήσυχο και ασφαλές περιβάλλον. Εκτιμώ ότι θα θίξει αυτό το κομμάτι η ανάπτυξη προσφύγων σε μια πόλη σε τουριστική σαν το Λουτράκι, θα θίξει το κομμάτι του τουρισμού. Αυτό είναι σίγουρο ότι θα τη θίξει. Γι' αυτό πρέπει οι δράσεις της κυβέρνησης να ενημερώνουν πρώτα τις τοπικές κοινωνίες ότι προτιθέτουν να κάνουν κάποια τέτοια μετεγκαταστάσεις και να δούμε κι εμείς, σαν τοπική κοινωνία, σαν περιφερειακή ενότητα πολιτείας, πώς μπορούμε να διευκολύνουμε αυτό το θέμα.
Για τα έργα που είναι σε εξέλιξη στην Κορινθία, μίλησε ο αντιπεριφερειάρχης Πελοπίδας Καλλίδης αποκλειστικά στον Νίκο Νικολόπουλο και την Πρώτη Νιούς. Όπως είπε, μέχρι το καλοκαίρι θα έχουν ολοκληρωθεί οι επιδιορθώσεις στο οδικό δίκτυο από το Κιάτο μέχρι τα Μαύρα Λιθάρια, ενώ θα προχωρήσει και το αλλιευτικό καταφύγιο Βραχατίου μέχρι το τέλος Απριλίου. Προχθές μας στείλατε ένα δελτίο τύπου με κάποιες επισκέψεις που κάνατε σε σημαντικά έργα, διάβρωση, το αλλιευτικό καταφύγιο και κάποια ακόμα. Τι γίνεται τελικά, να αρχίσουμε να πιστεύουμε ότι θα ολοκληρωθούν κάποια πράγματα, να τα χαρούμε? Μιλάτε σαν τον άπιστο Θωμά, αλλά θεωρώ ότι για πρώτη φορά, όπως σας έχω πει, έχουμε δημοσιοποιήσει ένα πρόγραμμα για την Περιφερειακή Ένωση Κορινθίας. Το παρακολουθούμε από κοντά, προχωρούν τα έργα με αγωργούς ρυθμούς. Πιστεύουμε ότι μέχρι το καλοκαίρι θα έχει ολοκληρωθεί όλο το δικό δίκτυο από την περιοχή της Οικειώνας μέχρι τα Μαύρα Λιθάρια στο Δερβαίνι, ώστε η προσβασιμότητα του δικτύου να είναι τέτοια ώστε να προσελκύσει και τουρίστες αλλά και παραθεριστές, να αλλάξει τελείως η εικόνα του δικού δικτύου, το οποίο ήταν σε άθλια κατάσταση. Και προχωράμε και το ελληνικό καταφύγιο Βραχατίου, το οποίο είναι σημαντικό έργο στην περιοχή. Θα δρομολογήσουμε μάλιστα και την συνολική κατασκευή του περιβάλλοντα χώρου, ο οποίος δεν είχε προβλεφθεί στην αρχική σύμβαση. Πιστεύουμε ότι τέλος Απριλίου θα έχει ολοκληρωθεί και αυτό το έργο. Είναι σημαντικά έργα τα οποία αυξάνουν την τουριστική επισκεψιμότητα της περιοχής, γιατί ξέρετε ότι η πρόσβαση και το δικό δίκτυο είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα στο να πάει κάποιος να παραθερήσει ή να λειτουργήσει έστω και για μια μονοήμερη εκδρομή για να πάει να απολαύσει τις ωραίες παραλίες που έχουμε στην Κορινθία. Στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση που έγινε στο Βερολίνο συμμετείχε η Περιφέρεια Πελοποννήσου προκειμένου να προβάλλει το σχέδιο ενεργειών τουριστικής προβολής. Την Περιφέρεια εκπροσώπησε ο Αντιπεριφερειάρχης Γιώργος Πετρίτσης, ο οποίος μίλησε για την εμπειρία του. Όπως είπε, οι προοπτικές που ανοίγονται για την Περιφέρεια Πελοποννήσου μέσα από τη συμμετοχή στις εκθέσεις αυτές είναι μεγάλη. Πάμε στο επόμενο, γιατί υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα στο βίντεο. Συνέντευξη τύπου παραχώρησε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αρκαδίας Βασίλης Μπουντρούκας, όπου και μίλησε για τις δράσεις του Επιμελητηρίου Αρκαδίας στο πλαίσιο των προσπαθειών του για την άμεση και έγκυρη ενημέρωση σε θέματα που άπτονται της επιχειρηματικότητας. Έτσι, το Επιμελητήριο διοργανώνει ενημερωτικές ημερίδες σε Άστρους, Βιτίνα, Μεγαλόπολη και Τρίπολη για την παρουσίαση των νέων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ που αφορούν την αναβάθμιση επιχειρήσεων, την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης, την νεοφυή επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Επίσης, ο κ. Μπουντρούκας αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα Erasmus Plus, όπου 12 συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της παραμονής τους θα παρακολουθήσουν ενδιαφέροντα σεμινάρια, θα ενημερωθούν για τις νέες τάσεις και πρακτικές στον τομέα τους και θα επισκεφθούν συναφείς ιταλικές επιχειρήσεις προκειμένου να διαπιστώσουν πώς αυτές λειτουργούν. Το επιμελητηρίο ξεκινάει. Ξεκινάει μια προσπάθεια ενημέρωσης των μελών μας, των επιχειρήσεων, σε όλη την Αρκαδία. Είναι ένα οδοιπορικό που θα ξεκινήσει στις 16 του μηνός Μαρτίου στο Άστρος. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στο Ίδρυμα Ζαφύρι και θα είναι με συνδιοργάνωση με το Σωματείο Επαγγελματιών ο Καστριτσιώτης. Στις 7 η ώρα το απόγευμα. Στη συνέχεια, η Δευτέρα, 21 Μαρτίου, πάλι στις 7 η ώρα, στο Πανταζοπούλιο Ίδρυμα της Βιτίνας, σε συνδιοργάνωση με τον Εμπορικό Σύλλογο Βιτίνας, θα παρουσιαστούν επίσης τα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ. Την Τετάρτη, 23 Μαρτίου, πάλι στις 7 η ώρα το απόγευμα, στην αίθουσα του κινηματογράφου του Δήμου Μεγαλόπολης, στη Μεγαλόπολη, με συνδιοργάνωση με τον Εμποροβιομηχανικό Σύλλογο Μεγαλόπολης και θα κλείσουμε αυτό το μικρό διπορικό στην Αρκαδία με τη μεγάλη ημερίδα που θα γίνει στην Τρίπολη την Τετάρτη 30 Μαρτίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Σκοπός όλων αυτών των ημερίδων είναι καταρχήν και κυρίαρχα να παρουσιάσουμε τα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ που έχει εξαγγείλει το Υπουργείο μετά από διετή απουσία προγραμμάτων, τουλάχιστον, και αναφέρονται στην αναβάθμιση των υφιστάμενων επιχειρήσεων μικρών και πολύ μικρών, μεταποιητικών κυρίως, και
χοντρικού εμπορίου. Την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης είναι 4 διαφορετικά προγράμματα. Το ένα αφορά οι υφιστάμενες επιχειρήσεις μεταποιητικού τομέως και χοντρικού εμπορίου. Το δεύτερο αφορά την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προκειμένου να μπουν στην επιχειρηματικότητα. Το τρίτο αφορά καινοτομικές νεοφυείς επιχειρήσεις και το τέταρτο την αναβάθμιση τουριστικών καταλυμάτων. Με αυτή τη λογική λοιπόν το φάσμα των επιχειρήσεων που είναι εν δυνάμει ενδιαφερόμενες αναπτύσσεται σε όλη την Αρκαδία και γι' αυτό εμείς θεωρούμε υποχρέωσή μας, όπως το κάνουμε κάθε φορά, να ενημερώσουμε τα μέλη μας για τις δυνατότητες που υπάρχουν και για τις ευκαιρίες που τους δίνονται, όπως επίσης να τους ενημερώσουμε για το δυνατόν καλύτερη υποβολή του φακέλου τους, προκειμένου να εγκριθούν. Στα πλαίσια λοιπόν όλων αυτών των εκδηλώσεων και με την ευκαιρία μάλλον της επίσκεψής μας, θα παρουσιάσουμε και τις δράσεις του Ευρωπαϊκού Δικτύου European Network που είμαστε μέλη όπως γνωρίζετε, τις παρεμβάσεις του Επιμελητηρίου σε όλο αυτό το διάστημα που έχουμε να πάμε στις συγκεκριμένες πόλεις εκτός Τρίπολης και τα σεμινάρια του ΕΦΕΤ που διοργανώνονται στο Επιμελητήριο και που είναι απαραίτητα στις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος προκειμένου να είναι νόμιμοι και να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Και δύο λόγια για το Εράσμους. Ναι, όπως γνωρίζετε από πολλά χρόνια το Επιμελητήριο είναι από τα ελάχιστα επιμελητήρια της Ελλάδας που εκτελεί τα προγράμματα Εράσμους, τα οποία είναι επιμορφωτικά και μπορεί κάποιος κλαδικά και μπορεί κάποιος να πάει σε μια άλλη χώρα να παρακολουθήσει ένα πρόγραμμα που άπτεται του αντικειμένου του της τάξης των 10 ημερών και να δει μεθόδους εργασίας, να δει τρόπους λειτουργίας των επιχειρήσεων εκεί, να διαπιστώσει και μια σειρά από ελλείμματα που ενδεχομένως έχει. Είναι δηλαδή πάρα πολύ, κατά την άποψή μας, ωφέλιμο και από το feedback που έχουμε από τους, από τους συμμετέχοντες τα προηγούμενα χρόνια, έχουμε αυτή την πληροφόρηση ότι ήταν πολύ ωφέλιμο. Και να έρθει με κάποια επιπλέον εφόδια να εφαρμόσει ενδεχομένως κάποιες καινούργιες μεθόδους στην επιχείρησή του. Το επόμενο σεμινάριο που έχουμε που αφορά το πρόγραμμα Erasmus είναι για την τυποποίηση και το marketing για την πιστοποίηση και το labeling για τις επιχειρήσεις. Μπορούν να κάνουν αίτηση οι επιχειρήσεις μεταποίησης που έχουν ένα τελικό προϊόν που έχει αυτού του τύπου τις έτσι διαδικασίες. Το πρόγραμμα θα λάβει χώρα από 17 έως 26 Απριλίου στην Ιταλία. Όλα τα έξοδα θα είναι πληρωμένα, οι μετακινήσεις, τα αεροπορικά, η διαμονή και η μη διατροφή. Και μπορούν να κάνουν αιτήσεις μέχρι τις 20 Μαρτίου στο Επιμελητήριο όσοι θέλουν να συμμετάσχουν. Το πρόβλημα στο βίντεο με τον κύριο Πετρίτση αποκαταστάθηκε. Πάμε να δούμε το βίντεο. Κύριε Πετρίτση, καλωσορίσατε από ένα σημαντικό ταξίδι στη Γερμανία ως εκπρόσωπος της περιφέρειας αλλά και της περιφερειακής ενότητος Κορινθίας για τον τουρισμό. Για πετε μας τι ακριβώς είδατε, ποια είναι τα κέρδη μας από αυτήν την ιστορία. Πράγματι η περιφέρεια Πελοποννήσου συμμετείχε για άλλη μια χρονιά στη μεγαλύτερη έκθεση τουρισμού που υπάρχει στην Ευρώπη, στην ΑΕΤΕΜΠΕ Βερολίνου, στην οποία μετέχει για τρίτη συναρχή χρονιά για την προβολή όλη τη περιφέρεια Πελοποννήσου. Συμμετείχαμε στο περίπτερο που είχε οργανώσει ο ΕΟΤ για όλη την Ελλάδα
ήταν μισός όροφος περίπου από αυτή την έκθεση όλη η Ελλάδα και συμμετείχε και η περιφέρεια Πελοποννήσου με το δικό της περίπτωρο της Νηφικής Πελοποννήσου. Η έκθεση του Βερολίνου, για όσους γνωρίζουν το κομμάτι του τουρισμού, είναι η μεγαλύτερη, όπως είπα πριν, της Ευρώπης και ίσως και από τις μεγαλύτερες στον κόσμο, καθώς όταν εκπροσωπούνται όλες οι χώρες του κόσμου. Και όταν λέω όλες, εννοώ όλες οι γνωστές και άγνωστες χώρες του κόσμου. Από την Αμερική, την Νότια Αμερική, την Αφρική, την Ασία, την Οκεανία, τη Νέα Ζηλανδία, μέχρι και είδαμε περίπτωρο και από την Αλάσκα, παραδείγματος χάρη να σας πω. Υπήρχαν εκατοντάδες χιλιάδες οι επισκέπτες, πολλές χιλιάδες ή έχονται σχέση με τον τουρισμό, δηλαδή tour operator, ταξιδιωτικά γραφεία, δημοσιογράφοι που ασχολούνται με τον τουρισμό όλου του κόσμου. Και η δική μας παρουσία ήταν στο να προβάλλουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όχι μόνο τις ομορφιές της περιφέρειας Πελοποννήσου, αλλά και τη γαστρονομία, που είναι ένας βασικός παράγοντας στον οποίο κοιτάνε οι ξένοι τουρίστες και ειδικά οι Γερμανοί για τον τόπο τον οποίο έχουν για προορισμό τις καλοκαιρινές διακοπές. Νομίζω ήταν μια πάρα πολύ πετυχημένη έκθεση, πολύ ουσιαστική προβολή της περιφέρειας Πελοποννήσου. Εάν δεν δηλώσουμε εξωστρέφεια στο κομμάτι του τουρισμού, θα μείνουμε πάρα πολύ πίσω. Ενδεικτικό έχω να αναφέρω ότι ήταν πάρα πολύ θετικά τα ακούσματα του ονόματος πλέον Νηφικής Πελοποννήσου, καθώς είναι ευρέως γνωστό όχι μόνο στον εγχώριο κόσμο του τουρισμού, αλλά και σε πολλούς ξένους παράγοντες που αφορούν ειδικά Αγγλία και Γερμανία. Στα στοιχεία τα οποία πήραμε από την υπεύθυνη τουρισμού του ΕΟΤ στη Γερμανία, την Ελληνίδα υπεύθυνη του ΕΟΤ, υπήρξαν επίσημα στοιχεία ότι υπήρξε μια αύξηση των Γερμανών, την αναφίξεων των Γερμανών τουριστών κατά το 2015, κατά 3,58% σε σχέση με το 2014. Η κρίση στο προσφυγικό τους απασχολεί, εκτιμούν ότι δεν θα επηρεάσει την περιφέρειά μας, μάλλον θα υπάρχει και μια μικρή άνοδος, θα επηρεαστούν τα νησιά κυρίως του Ανατολικού Αιγαίου, θα έχει αύξηση από ό,τι λέγεται και η Κρήτη και η δική μας περιφέρεια και φυσικά και τα αιώνια νησιά. Από εκεί και πέρα, ξαναλέω ότι αναδείξαμε με τον καλύτερο τρόπο τις φυσικές ομορφιές της περιοχής μας, ολόκληρος των πέντε νομών της περιφέρειας της Πελοποννήσου. Και φυσικά δεχτήκαμε πολύ θετικά σχόλια για το συνέδριο της ΑΠΤΑ, που διοργανώθηκε στην Καλαμάτα πριν από 4 μήνες, καθώς ξέρετε πολύ καλά ότι οι τουρίστες της Μεγάλης Βρετανίας αποτελούν τον κύριο στόχο για την περιφέρειά μας. Εγώ να ρωτήσω κάτι. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό να πούμε ότι είναι στο Βερολίνο από ότι... Είναι στο Βερολίνο, έτσι. Είναι μεγαλύτερη στην Ευρώπη. Κύριε Πετρίτση, επειδή κατηγορείστε στον πληθυντικό για πολλά ταξίδια στην Ευρώπη, ανά τον κόσμο, όλη η περιφέρεια, όχι προσωπικά, έτσι με παρεξηγηθώ, τελικά αυτοί που σας κατηγορούν έχουν δίκιο ότι είναι ταξιδάκια αναψυχής και ταξιδάκια κέρδους καθόλου? Καταρχήν δεν κάνουμε, να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα, το πρόγραμμα των ταξιδιών για την ανάδειξη του τουρισμού είναι στοχευμένο και δεν γίνεται κάθε χρόνο όπου να είναι. Στοχεύουμε ορισμένες περιοχές για να με αυτούς στις περιοχές να έχουμε μια πολύ καλύτερη επικοινωνία. Δεν είμαστε μια φορά και χανόμαστε. Συνεχίζουμε στις εκθέσεις αυτές για κάποια χρόνια, ώστε να δημιουργήσουμε μια επικοινωνία με τους ανθρώπους αυτούς. Φέτος πήγαμε, ας πούμε, στο Χόλμη, η οποία είναι καινούργια αγορά την οποία στοχεύουμε να κερδίσουμε και να έρθουν κάποιοι Σουηδοί τουρίστες στην περιοχή μας. Έχουμε το Βελιγράδι, με τους οποίους έχουμε ήδη, και το Λουτράκι έχει δημιουργήσει μια πολύ καλή σχέση και θα έρθουν αρκετοί Σέρβοι τουρίστες στην περιοχή μας. Έχουμε το Βερολίνο. Μεθαύριο, σε λίγες μέρες, πάμε στη Μόσχα και κλείνουμε όλα τα ταξίδια αυτά, τα οποία είναι σύνολο των αριθμών 6, στο Λονδίνο, αν δεν κάνω λάθος, τον Νοέμβριο του 2016. Ξαναλέω ότι εάν δεν αποκτήσεις μια επικοινωνία και στενή επαφή με κάποιους ανθρώπους των περιοχών αυτών, δηλαδή δεν πηγαίνουμε μια φορά και χανόμαστε, συνεχίζουμε κάθε χρόνο και δημιουργούμε τις ανάλογες επαφές. Ούτως ή άλλως όλη αυτή η έκθεση, για όσους γνωρίζουν, είναι η λεγόμενη έκθεση B2B, δηλαδή συναντήσεις τουριστικών πρακτόρων με ανάλογους παράγοντες του ξένου κομματιού. Όλοι με αυτό το πλάνο δούλευε αυτή η έκθεση. Όλα σε όλα τα περίπτερα θα βλέπει κανένας τραπεζάκια που συναντιώσαν 2, 3, 4 άτομα μαζί για να κλείσουν τα πακέτα μεταξύ τους. Δηλαδή να περιμένουμε αποτελέσματα. Ξαναλέμε, αν δεν υπάρχει εξωστρέφεια στο κομμάτι του τουρισμού, σας είπα ότι είδα χώρες που πραγματικά δεν τις ήξερα ότι υπάρχουν στο χάρτη. Ταζικιστάν, χώρες που πραγματικά. Τασμανία, πραγματικά. Και όμως και αυτοί στοχεύουν να πάρουν το δικό τους μερίδιο από την παγκόσμια αγορά του τουρισμού. Εάν εμείς μείνουμε απομονωμένοι, θα μείνουμε και αντί να ανεβάζουμε το ποσοστό, θα ρίχνουμε το ποσοστό και καταλαβαίνω ότι εκτός από τον τουρισμό πλέον στην Ελλάδα δεν υπάρχει τίποτε άλλο και το πρωτογενή τομέα, ο οποίος πραγματικά υπόκειται μια σοβαρή κρίση και με τη φορολογία η οποία επέρχεται, δεν έχουμε να περιμένουμε άλλο τρόπο να μειώσουμε την ανεργία και να αυξήσουμε το ΑΕΠ της χώρας.
Την έκπληξή του για την παραίτηση του Ηλία Ανδρικόπουλου από τη θέση του Προέδρου του ΦΟΔΕΣΑ εξέφρασε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Πελοποννήσου και Δήμαρχος Άργους Μυκηνών Δημήτρης Καμπόσος. Όπως είπε, ο κύριος Ανδρικόπουλος ευνηδίασε με την αποφασή του, καθώς δεν είχε εκδηλώσει ανάλογη πρόθεση κατά την τελευταία συνεδρίαση του οργάνου που έγινε την προηγούμενη μέρα. Σημείωσε ακόμα ότι παρά της έκθεση μια κρίσιμη στιγμή για το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων, καθώς το επόμενο διάστημα θα κριθεί οριστικά σε ποια λίστα καταλήξουμε. Γι' αυτό που με ρωτήσατε για την παραίτηση του Προέδρου του ΦΟΔΣΑ, του κυρίου Ανδρικόπουλου. Ο κύριος Ανδρικόπουλος, το βράδυ που είχαμε την συνάντηση με τη συνεδρίαση του ΦΟΔΣΑ, δεν μας ανακοίνωσε κάτι. Εγώ με μεγάλη μου έκπληξη την επόμενη μέρα είδα την παραίτησή του. Ο κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί το μυαλό του και την απόρρεια των πράξεων με τον τρόπο που θέλει εκείνος. Φρονώ ότι δεν ήταν το κατάλληλο σημείο χρονικό να υποβάλει την παραίτησή του, δεν έπρεπε να το κάνει αυτό. Η άποψη δική μου είναι αυτή. Είμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο. Ο ΦΟΔΣΑ θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στην πορεία. Ήταν κοινά αποδεκτός από όλους μας. Διαβοής είχε τοποθετηθεί με ομόφωνη κρίση όλων των μελών και των 50 τόσων μελών που ήταν. Από εκεί και πέρα, ο Ηλίας, δεν ξέρω για ποιο λόγο και τι ακριβώς ήθελε να μας πει με την πράξη του αυτή. Μας έγραψε βέβαια κάποια πράγματα. Εγώ πιστεύω ότι αυτά είναι μέσα σε ένα γενικότερο κλίμα. Τέλος πάντων, θα το βρει την περπατησιά της και το βηματισμό της. Η Πελοπόννησος με τους 26 της Δημάρχους θα τον βρει. Αυτό είναι σίγουρο. Από εκεί και πέρα, εντάξει, τώρα κάποιοι άνθρωποι έχουν τις δικές τους κρίσεις. Εγώ δεν θα κάνω δικαστήριο κρίσεων, ούτε δίκη απόψεων. Εγώ αυτό που λέω είναι, αφού με ρωτήσατε, ότι η χρονική στιγμή δεν ήταν η σωστή για να παραιτηθεί. Έχουμε σε εξέλιξη γεγονότα, πράξεις που έπρεπε να είναι στο τιμόνι. Γιατί ήταν και κοινά αποδεκτός ομόφωνα από όλους μας. Και έτσι δεν σηκώνεσαι να φύγεις. Κάθεσαι να τελειώσουμε όλα αυτά και μετά να κάνει αυτό που θέλει και να πάει να κάνει αυτά τα οποία εκείνος κατά την κρίση του τα βλέπει από τη μεριά που τα βλέπει. Τώρα είναι ένας έμπειρος δήμαρχος. Πιστεύω ότι την επόμενη φορά που θα κάνουμε ΦΟΔΣΑ θα έρθει να μας δει και να μας τα εξηγήσει αυτά τα πράγματα και να του τοποθετήσουν και μερικές ερωτήσεις οι συνάδελφοι δήμαρχοι, γιατί στην κρίσιμη στιγμή ο Ηλίας εγκατέλειψε την Προεδρία. Σε δηλώσεις προχώρησε ο Αντιπεριφερειάρχης Ντίνα Νικολάκου μετά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου για θέματα που έχουν να κάνουν με σημαντικά έργα της Αρκαδίας, όπως το δικό δίκτυο της Μεγαλόπολης και η παράτασή του, η οποία προκάλεσε αντιδράσεις. Η Αντιπεριφερειάρχης επίσης μίλησε για το έργο της αποκατάστασης των χωματερών της Περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς κυκλοφορεί έντονα η φήμη ότι το έργο βρίσκεται στον αέρα και ότι έχει απενταχθεί από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα, ενώ οι πολίτες θα κληθούν να το πληρώσουν. Η κυρία Νικολάκου τόνισε ότι οι φήμες αυτές έχουν σκοπό να δημιουργήσουν πρόβλημα στο έργο και ανασφάλεια στους πολίτες. Ενώ επιφύλαξε τους χαρακτηρισμούς μικροπολιτική και συκοφαντίες για όσα ακούγονται, τονίζοντας ότι το έργο συνεχίζεται κανονικά με νέους χαδά όπως αυτόν στο πλάτωμα που θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα η ανάπλασή του. Είναι ένα σημαντικό έργο. Μιλάμε για τον οδικό άξονα Μεγαλόπολη Καρύτενα. Ένα έργο το οποίο έχει αρκετές φορές απασχολεί στην Οικονομική Επιτροπή. Με δεδομένο ότι υπήρξαν αρκετές παρατάσεις, τις οποίες εισηγήθηκε και η τεχνική υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας για προβλήματα τα οποία είχε το έργο και τεχνικά και διοικητικά. Στην προηγούμενη συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής, παρουσία μάλιστα και του Αντιπεριφερειάρχη Αρκαδίας του κ. Γιαννακούρα, ο οποίος ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την σπουδαιότητα του έργου, για το πόσο σημαντικό είναι αυτός ο δικός άξονας. Άλλωστε γνωρίζετε κι εσείς πόσο σημαντικός είναι και πόσο μεγάλη, έτσι θα έλεγα, σημασία έχει όλες τις εποχές του χρόνου, κυρίως τώρα που πλησιάζει η τουριστική περίοδος. Και είχαμε πει ότι το έργο αυτό πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι 30 Απριλίου του 2016. Η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε, επειδή το έργο είχε πάρει αρκετές παρατάσεις, στην τελευταία παράταση, η οποία δόθηκε το Δεκέμβριο του 2015, να δοθεί παράταση χωρίς αναθεώρηση. Η ανάδοχος, δηλαδή η εταιρεία, να έχει επιβολή κάποιας ποινικής ρήτρας. Η εταιρεία θεώρησε ότι αυτό την αδικεί και έχει καταθέσει μία ένσταση στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία ένσταση διαβιβάστηκε στην Οικονομική Επιτροπή. Η εταιρεία ενίσταται μόνο στο σημείο εκείνο που έχει να κάνει με την επιβολή ποινικής ρήτρας
δηλαδή χωρίς αναθεώρηση. Αυτό σημαίνει, για να καταλάβουν και πάρα πολύ καλά οι πολίτες, ότι θα επιβληθεί ένα οικονομικό πρόστιμο στην ανάδοχο εταιρεία. Εμείς το συζητήσαμε στην Οικονομική Επιτροπή. Θέλω να σας πω ότι επειδή η ανάδοχος εταιρεία είναι η εταιρεία Καστάτ, θεώρησαν κάποιοι, κυρίως της αντιπολίτευσης στην Οικονομική Επιτροπή, ότι αυτό θα τους δώσει μία δυνατότητα να ασκήσουν πολιτική αντιπαράθεση με την περιφέρεια. Εμείς όμως δεν ακολουθούμε αυτές τις τακτικές. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει ως Οικονομική Επιτροπή να λειτουργούμε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, ανεξάρτητα ποια είναι η εταιρεία. Η Οικονομική Επιτροπή δεν κάνει έκπτωση νομιμότητας σε κανέναν, όποιος και είναι αυτός, αλλά βεβαίως δεν πρόκειται να είμαστε παράνομοι και να αδικήσουμε κάποιον επειδή τυχαίνει να φοβηθούμε το πολιτικό κόστος. Εμείς λοιπόν αποφασίσαμε να εμείνουμε στην προηγούμενη απόφασή μας χωρίς αναθεώρηση και μάλιστα βάλαμε ακόμη μία παράμετρο στην Οικονομική Επιτροπή να μας ενημερώσουν οι τεχνικές μας υπηρεσίες μέχρι τέλος Μαρτίου πώς πηγαίνει αυτό το έργο για να μπορέσει να ολοκληρωθεί, γιατί για μας αυτό είναι η ουσία. Η ουσία είναι να ολοκληρωθεί το έργο και να παραδοθεί στους πολίτες της Μεγαλόπολης, της πανέμορφης Καρίντενας, της Αρκαδίας, αλλά και όλης της Πελοποννήσου. Όλα τα υπόλοιπα τα οποία ακούστηκαν δεν μας βρίσκουν σύμφωνους. Αποδείχθηκε όμως, και θέλω να το πω αυτό, ότι η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως και το Περιφερειακό Συμβούλιο, όπως και οι υπηρεσίες μας, αυτή είναι η βασική αντίληψη και του ιδίου του Περιφερειάρχη, έχει ένα και μόνο στόχο, να υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Η νομιμότητα λοιπόν που τηρείται στην Οικονομική Επιτροπή θεωρώ ότι είναι δεδομένη. Και είδατε, και για να μιλήσουμε ξεκάθαρα, ότι όποιος και αν είναι ο ανάδοχος, εμείς λειτουργούμε βάσει νόμου. Δεν κάναμε σε καμία περίπτωση, δεν ικανοποιήσαμε την απέτηση της συγκεκριμένης εταιρείας σαν Οικονομική Επιτροπή την προηγούμενη φορά, που ζητούσε με αναθεώρηση επίμονα, με τις δικές της αιτιάσεις, ούτε και αυτή τη φορά. Άρα λοιπόν, αποδείξαμε για ακόμη μια φορά τον τρόπο που λειτουργούν τα πολιτικά συλλογικά όργανα της Οικονομικής Επιτροπής, του Περιφερειακού Συμβουλίου, οι υπηρεσίες μας, και βεβαίως αποδείξαμε ότι στην περιφέρεια Πελοποννήσου δεν μπορεί να βρει κανείς έδαφος να κάνει μικροπολιτική ή να κάνει πολιτική αντιπαράθεση ή να συκοφαντήσει, να ρίξει λάσπη. Όλα λειτουργούν υπό το άπλετο φως, με απόλυτη διαφάνεια και με απόλυτη δημοσιότητα. Και μάλιστα η συγκεκριμένη Οικονομική Επιτροπή έγινε παρουσία μέσων μαζικής ενημέρωσης, γιατί δεν έχουμε απολύτως να φοβηθούμε τίποτα. Γιατί κάτι άκουσα εχθές σε μια συνάντηση που έγινε της παράταξης Πελοπόννησος πρώτα εδώ στην Τρίπολη, ότι ακούστηκε ότι υπάρχει έλλειψη ενημέρωσης, δεν δίνουμε έγγραφα, δεν ενημερώνουμε. Θέλω να διαβεβαιώσω τους πολίτες ότι η ενημέρωση είναι σε όλα τα επίπεδα, προς όλα τα μέλη του Περιφερειακού μας Συμβουλίου, σε ό,τι και αν ζητήσουν, γιατί ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε υπηρετεί ένα στόχο, τη νομιμότητα και το δημόσιο συμφέρον. Μια προσπάθεια συντονισμένη, θα έλεγα, να προσπαθούν κάποιοι να πούν ότι υπάρχει πρόβλημα με το έργο της αποκατάστασης των ΧΑΔΑ, των ανεξέλεγκτων χώρων δηλαδή, εναπόθεσης των απορριμμάτων, χώροι οι οποίοι ήταν χώροι περιβαλλοντολογικού εγκλήματος και χώροι οι οποίοι ήταν εστία μόλυνσης για την υγεία των κατοίκων της Πελοποννήσου, πέρα από τα μεγάλα προβλήματα που δημιουργούσαν στον τουρισμό μας, στην ανάπτυξή μας, στον πολιτισμό μας και στην αγροτική μας οικονομία. Σας λέω λοιπόν ξεκάθαρα και κατηγορηματικά ότι το έργο αυτό υλοποιείται με γοργούς ρυθμούς, υλοποιείται με ένα σύγχρονο τρόπο αποκατάστασης. Οι χώροι αυτοί, όταν αποκατασταθούν, και αυτό θα γίνει μέσα στο 2016, θα παραδοθούν προς χρήση στους πολίτες. Είναι ένα έργο που απαιτεί μεγάλη προσοχή. Ήδη υπάρχουν χώροι που έχει ολοκληρωθεί αποκατάσταση σε περιφερειακές ενότητες. Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σχεδόν σε όλη την Πελοπόννησο έχουν εγκατασταθεί εκεί οι εργολαβίες προς αποκατάσταση. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου και οι υπηρεσίες της επικοινωνούν συνεχώς με το Υπουργείο. Θεωρούμε, επειδή ήδη από την κυβέρνηση έχει χαρακτηριστεί ένα μεγάλο και σημαντικό έργο για το περιβάλλον συγχρηματοδοτούμενο, ότι αυτό το έργο θα καλυφθεί πλήρως από τα 2 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία είναι συμφωνία με την Ευρώπη για να καλύψουμε το εθνικό σκέλος.
και δεν θα υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα σχετικά με τη χρηματοδότησή του. Συνεχίζει και πληρώνεται και συνεχίζει και ισχύει η ίδια συλλογική απόφαση ένταξης, η ίδια ΣΑΕ. Η μερίδα για το ΕΣΠΑ της περίοδου 2016-2020 και τις δυνατότητες που παρέχει για τους μηχανικούς πραγματοποίησε το τμήμα του ΤΕΕ Κορινθίας. Οι δράσεις που παρουσιάστηκαν αφορούσαν την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμισης εκπαίδευσης με επιδότηση 100% στις επιλέξιμες δαπάνες για επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού 50.000 ευρώ και την νεοφύη επιχειρηματικότητα με επιδότηση 100% επί των επιλέξιμων δαπανών και επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού από 15 έως 60.000. Και ήρθαμε στην Κόρινθο προκειμένου να ενημερώσουμε τα μέλη του ΤΕΕ για τα δύο προγράμματα που αφορούν βασικά και εμπλέκονται και οι μηχανικοί, που είναι το αυτό για την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης και το δεύτερο για νεοφυείς επιχειρήσεις. Στόχος μας είναι να κατεβούν όσο περισσότεροι μηχανικοί και μέλη του ΤΕΕ στις δύο αυτές προσκλήσεις για να επωφεληθούν. Είναι 100% σχηματοποιημένα τα έργα. Το πρώτο αφορά επενδύσεις μέχρι 25.000 ευρώ προϋπολογισμό και το δεύτερο μέχρι 60.000 προϋπολογισμό. Ενδιαφέρον υπάρχει μέχρι ώρας. Υπάρχει πολύ ενδιαφέρον και είμαστε σε μια φάση να προσπαθούμε να ενημερώσουμε όσο γίνεται περισσότερα τα μέλη μας με διάφορους τρόπους, είτε μέσω email, είτε μέσω επικοινωνίας. Και γι' αυτό ζητούμε να προσέχονται για ερωτήσεις. Αυτά τα ποσά που λέτε, τι αφορούν, εξοπλισμό ή και ασφαλιστικά ταμεία και. Ωραία. Κυρίως αφορούν όλες τις λειτουργικές δαπάνες που μπορεί να έχει ένας αυτοαπασχολούμενος, δηλαδή ενίκεια, ασφαλιστικές φορές, ΔΕΗ, δηλαδή, τηλέφωνα, δαπάνες εξοπλισμού μέχρι 40%. Αποσβέσεις, άλλες δαπάνες όπως λογιστής, νομικός σύμβουλος, σύμβουλος επιχείρησης και ακόμα και μισθολογικό κόστος εργαζομένου. Σημαντικό δηλαδή, σε βοηθάει να κρατήσεις ανοιχτή την επιχείρησή σου. Σε αυτές τις δύσκολες μέρες βοηθάει τους πάντες. Απλά έχει δύο βασικά κριτήρια. Το πρώτο έχει να κάνει με τα χαμηλά εισοδήματα και με τους νέους επιχειρηματίες για την αυτοαπασχόληση. Και η νεοφυής επιχείρηση δεν έχει τέτοια κριτήρια, οπότε μπορούν να προσέχουν όσο περισσότερο μπορούν. Είναι η υποχρέωσή μας το τεχνικό επιμελητήριο να στηρίζουμε όσο μπορούμε τους συναδέλφους σε εποχές άσχημες, όχι δύσκολες, άσχημες εποχές. Τα τελευταία 6 χρόνια όσοι συνάδελφοι έχουν μείνει ενεργοί, μπορώ να πω ότι κάνουν ένα άθλο για να διατηρήσουν ακόμα και σήμερα τις επιχειρήσεις, τις ατομικές επιχειρήσεις τους ανοιχτές. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της βοήθειας στους συναδέλφους και πραγματοποιούμε σε συνεργασία με το κεντρικό ΤΕΕ, με τη βοήθεια δύο εξειδικευμένων συνελεγχών του κεντρικού ΤΕΕ, μία ενημερωτική εκδήλωση για το ΕΣΠΑ, για δύο δράσεις του ΕΣΠΑ 2014-2020, που θα δώσουν μία ανάση και βοήθεια στους συναδέλφους ή να αναπτυχθούν, πράγμα και είναι δύσκολο για την εποχή, αλλά στη φάση που είμαστε να κρατήσουν τις επιχειρήσεις τους. Να μείνουν όρθιοι. Ακούσαμε πολύ ενδιαφέροντα και για το ποσό που μπορεί κάποιος να διεκδικήσει, αλλά και για το πού μπορεί να το διαθέσει. Λειτουργικές βασικές δαπάνες. Σωστό. Οι συγκεκριμένες δράσεις του ΕΣΠΑ, εκτός από εξοπλισμούς όπως είχαμε συνηθίσει σε παλιότερα και σε προγράμματα, και χρηματοδοτούν και δαπάνες όπως ενίκεια, εισφορές για την ασφάλιση του μηχανικού, πράγμα πολύ και σοβαρό και σημαντικό. Και σημαντικό που δίνει μια ανάσα στους συναδέλφους μηχανικούς και μια βοήθεια. Αν θέλετε να κερδίσουμε λίγο χρόνο, περιμένοντας αυτή την πολυπόθετη ανάπτυξη. Στο πιλωτικό πρόγραμμα Νέα Κοινοφελής Εργασία, που απευθύνεται σε 17 δήμους ανά την Ελλάδα, μπήκε ο Δήμος Άργους Μυκηνών. Θα προσληφθούν για 8 μήνες μακροχρόνια άνεργοι, οι οποίοι θα απασχολούνται σε κοινοφελείς εργασίες, χωρίς όμως να καλύπτουν πάγκες και οργανικές ανάγκες. Η λογική του προγράμματος δεν είναι μόνο η αντιμετώπιση της ανεργίας, αλλά και η ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας, αφού η δημόσια δαπάνη για τη μισθοδοσία των υπαλλήλων τροφοδοτεί τη ζήτηση και την κατανάλωση, ενώ κατά ένα μεγάλο μέρος επιστρέφει στο κράτος μέσα από τις αυξημένες εισπράξεις από φόρους και εισφορές. Μια πολύ μεγάλη επιτυχία έχει ο Δήμος Άργους Μυκηνών. Κατόρθωσε να μπει στο πρώτο πιλωτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας. Από την Πελοπόννησο είμαστε μόνο ο Δήμος Άργους Μυκηνών και ο Δήμος Κορινθίων. Εμείς θα έχουμε 270 άτομα, τα οποία θα είναι μακροχρόνια άνεργοι, θεωρούνται όσοι είναι πάνω από ένα έτος και σε λίγες μέρες θα βγάλουμε και τις ειδικότητες, οι οποίες βέβαια πάντα θα είναι με τις διεργασίες του ΑΣΕΠ. Δηλαδή
πόσους μήνες είναι άνεργοι, τι οικογενειακή κατάσταση έχουν, αν έχουν παιδιά, όλα αυτά δηλαδή που μοριοδοτούνται. Δεν είναι κατ' επιλογή δική μας. Η δική μας, αν θέλετε, προσπάθεια ήταν να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε αυτούς τους 270 ανθρώπους. Βέβαια δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο το νούμερο, αλλά είναι κάτι και για 8 μήνες η απασχόλησή τους, έτσι ώστε να δώσουμε αυτό που είπα και εγώ όταν ήμασταν στη συζήτηση, ασπιρίνη στο καρκίνο. Δυστυχώς η ανεργία μαστίζει τις κοινωνίες μας, το γνωρίζουμε όλοι, αλλά είναι και αυτό κάτι. Σε ποιες ειδικότητες? Θα προσπαθήσουμε να βάλουμε όσο πιο πολλές ειδικότητες μπορούμε, αλλά να ξέρουν πάντα ότι θα είναι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τα οικοδομικά, με τους ολιοχρωματισμούς, με κάποιοι οι οποίοι θα είναι και υποστηρικτές των προηγουμένων, με εργασίες ας πούμε του τύπου φύλαξης, καθαριοτήτων, τέτοια άτομα γενικών καθηκόντων. Μπορεί να είναι και κάποια επιστημονικό προσωπικό, αλλά δεν νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός τους. Τώρα, όσον αφορά το υπόλοιπο πρόγραμμα, το πρόγραμμα αυτό λέει είναι κατάρτιση ανέργων, που σημαίνει ότι 4 μέρες θα εργάζονται και 1 μέρα θα έχουν κατάρτιση, θα έχουν μάθημα. Τώρα δεν ξέρω πώς ακριβώς θα γίνει αυτό, είναι δουλειά του ΟΑΕΔ και του Υπουργείου Εργασίας. Αν κάποιοι όμως δεν θέλουν να μπουν στη διαδικασία της κατάρτισης, τότε θα μπορούν να δουλεύουν 5 μέρες κανονικά την εβδομάδα. Προσδοκούμε και εμείς λοιπόν μέσα από αυτή τη διαδικασία να βρούμε εργατικά χέρια για να κάνουμε εργασίες, συντηρήσεις σε σχολικά συγκροτήματα, να κάνουμε συντηρήσεις σε δημοτικά κτίρια. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Άξιον. Από όλους τους συντελεστές, το ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Καλή σας νύχτα.